σένα ολοκληρώθηκε και ολοκληρώνεται και σήμερα, έχοντας κατακτήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Έχοντας στη συλλογή σου τρεις Ολυμπιακές προκρίσεις, Ολυμπιακά, παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια, τι είναι αυτό που σε κάνει κάθε χρόνο να έρχεσαι σε αυτή τη διοργάνωση? Καταρχήν, σε αυτή την οργάνωση έρχομαι γιατί είναι υποχρεωτικό βάσει των κανονισμών να παλεύει στα πανελληνικά πρωταθλήματα για να μπορεί μετά να διεκδικήσει τη συμμετοχή στα πανευρωπαϊκά και τα παγκόσμια. Πρώτο στόχο τη χρονιά είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έχουμε και σίγουρα ο κύριο στόχο είναι η Ολυμπιάδα που έχω πάρει και την πρόκληση από νωρί και δουλεύουμε αρκετά για αυτό το στόχο μα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εν ώψη βέβαια και των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πολύ νωρί και γι' αυτό αναγκάστηκε και το πανελληνικό πρωτάθλημα να γίνει πολύ νωρί. Δηλαδή σημαίνει ότι οι γιορτές δεν έχετε απολαύσει καθόλου, έτσι δεν είναι? Προσωπικά για μένα σχεδόν ποτέ δεν απολαμβάνω γιορτές, γιατί μετά ακολουθεί κάποιο τουρνουά και το ευρωπαϊκό. Ναι, όντως σήμερα φέτος ήταν αρκετά πιο νωρίς το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί είναι και τα προολυμπιακά τουρνουά αργότερα, οπότε αναγκαστικά έγινε το ευρωπαϊκό πιο νωρίς. Είναι ένα μεγάλο τεστ εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων και ετοιμάζομαι και για τα δύο, αλλά σίγουρα ο μεγάλος στόχος, όπως ξανά είπα, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Επομένως, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, αν και είναι αγώτικο, η Ευρωπαϊκή Αγώνες είναι ένα τεστ, σαν να λέμε ένα κάμπ προετοιμασίας για να δεις σε τι επίπεδο είσαι. Είναι σαν ένα τουρνουά που θα ακολουθήσουν και άλλα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ολυμπιακούς Αγώνες, τρίτη και καλή, φαρμακερή. Έχουμε να είναι η τρίτη και η τυχερή. Είναι το μόνο μετάλλιο που σου έχει λείψει. Πιστεύεις ότι τώρα με την εμπειρία σου που είχες στο Λονδίνο και στο Ρίο είσαι έτοιμη? Πιστεύω καταρχήν ότι αφού κατάφερα και πήρα πολύ πιο νωρίς την πρόκληση από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, σίγουρα θα έχω δουλέψει πολύ πιο σκληρά και το πλάνο μας είναι πολύ πιο καλά προγραμματισμένο. Σίγουρα είμαι και πιο έμπειρη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες Ολυμπιάδες και εύχομαι επιτέλους να βγει αυτό που θέλουμε. Έχοντας ήδη δύο συμμετοχές και αυτή είναι η τρίτη, το 2016 ταξίδεψες από την ελληνική πάλι μόνη σου. Πιστεύεις ότι φέτος αυτό θα αλλάξει? Ελπίζω και εύχομαι ότι τουλάχιστον άλλη μια πρόκληση θα την έχουμε και ευχόμαστε όλοι και περισσότερες. Βλέπουμε ένα πανελλήλιο πρωτάθλημα τόσο νωρίς που έγινε, γιατί αναγκαστικά ήταν και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις νωρίς, να έχουν 400 και πλέον άτομα. Σε χαροποιεί που βλέπουμε τόσους αθλητές να έρχονται στο γήπεδο, ειδικά αυτές τις μέρες? Σίγουρα είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει αρκετή συμμετοχή στο άθλημα. Αυτό δείχνει και τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει το άθλημα και εύχομαι του χρόνου να είναι ακόμη περισσότεροι. Σε αποκαλούν κυρία της ελληνικής μπάλης με βάση τις διακρίσεις σου. Τι θα πρότεινες σε ένα κορίτσι και για ποιο λόγο να ξεκινήσει την μπάλη? Καταρχήν θα πρότεινα όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα. Την μπάλη θα την πρότεινα γιατί είναι ένα άθλημα που γυμνάζει όλο το σώμα αλλά και το μυαλό. Δεν είναι τόσο δυναμικό όσο πολλοί το πιστεύουν, άρα και αντροκρατούμενο. Η πάλι θέλει κυρίως τεχνική και ευστροφία και πολύ εύκολα μπορούν να το κάνουν και οι γυναίκες. Το 2020 μόλις έχει ξεκινήσει, εσύ τι έφυγε και τι θα ήθελες να πετύχεις? Σίγουρα αφού είναι και Ολυμπιακή χρονιά, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Έχουμε υγεία σε όλο τον κόσμο και να παλεύει για το όνειρά του.